και συγκεκριμένα άθρα του νομοσχεδίου είναι αποκαλυπτικά της πολιτικής την οποία πρεσβεύει και υλοποιεί αυτή η κυβέρνηση. Απ' τη μια μεριά έχουμε ένα μείζον θέμα το οποίο έχει αναδειχθεί από τις ομιλίες όλων των μέχρι τώρα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, του εισηγητή και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, όπου αναδεικνύουμε το θέμα να σωθεί μία ανθρώπινη ζωή και απ' την άλλη και έχουμε η κυβέρνηση να φέρνει μία τροπολογία, λες και δεν έχει συμβεί τίποτα, λες και βρισκόμαστε πριν από 35 μέρες, πριν ο Ρωμανός κάνει απεργία πείνας. Θέλει μια τροπολογία που να λέει ότι τέλος πάντων η φύτηση μπορεί να γίνει και με παρακολούθηση το μαθημάτων εξ αποστάσεως. Ο ΣΥΡΙΖΑ σας καταθέτει μια πολύ συγκεκριμένη τροπολογία, η οποία έχει και μεταβατική διάταξη. Γιατί ισχυρίζεστε και λέτε ότι σας αδικούμε. Σας λέμε ότι θέλετε να επέμβετε στη δικαιοσύνη και σας αδικούμε όταν σας λέμε αυτά τα πράγματα και παραβιάζουμε το κράτος δικαίου. Γιατί λοιπόν, ερώτηση, γιατί δεν κάνετε δεκτή την τροπολογία που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ ή να τη βελτιώσετε, να τη φτιάξετε, αλλά αυτή της λογικής όμως, να εξαλείψετε κάποιες ασάφειες όπως είπατε, να πείτε δεκτή, ελάτε να τη φτιάξουμε κύριε εισηγητά, την αποδέχομαι και με τους περισσιακούς παράγοντες να δεχτείτε. Να υπάρξει για να σωθεί μία ανθρώπινη ζωή. Δεν το κάνετε όμως. Ξέρετε γιατί δεν το κάνετε, κύριε Υπουργέ? Να σας πω εγώ γιατί δεν το κάνετε. Γιατί νομίζετε ότι επειδή η Θάτσερ γλίτωσε, επειδή πέθανε ο Μπόμπι Σαντ, νομίζετε ότι θα γλιτώσετε κι εσείς. Γι' αυτό δεν το κάνετε. Γιατί από τυφλή ιδεολογική τοποθέτηση και σας έχουν πει προφανώς οι διάφοροι που συμβουλεύουν την κυβέρνηση, δείξε πυγμή και σκληρότητα και θα τη βγάλετε καθαρή. Δεν θα τη βγάλετε καθαρή. Ο λαός έχει αποφασίσει. Ήδη έχει αποφασίσει. Έχει αποφασίσει και όσο περνάνε τα λεπτά και οι ώρες, αποφασίζει με συντριπτικό ποσοστό υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σωνόσαστε αν νομίζετε ότι ακολουθώντας τη λογική της Θάτσερ με τον Μπόμπι Σαντ να ακολουθήσετε με τον Ρωμανό. Την ίδια στιγμή όμως που δεν συναλλάσσεστε με έναν αντισεξουσιαστή ο οποίος δεν γουστάρει το ΣΥΡΙΖΑ, δεν γουστάρει τη Νέα Δημοκρατία, δεν γουστάρει το αστικό καθεστώς, συναλλάσσεστε στο άρθρο 2 με διάφορους τύπους οι οποίοι έχουν καταχραστεί το δημόσιο χρήμα. Και βγαίνουν οι βουλευτές σας και λένε υλοποιούμε το καθολικό αίτημα, φέρτε πίσω τα κλεμμένα. Αλήθεια. Αλήθεια. Γι' αυτό το κάνετε. Και τότε το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής τι λέει στο άρθρο 2. Η νομική φύση της διάταξης είναι ιδιότυπη. Το εν λόγω ζήτημα έχει ωστόσο γενικότερη σημασία από πλευράς αρχών του κράτους δικαίου. Με το νομοσχέδιο αντικειμενικώς ενθαρρύνεται ο δράστης που τελεί διακεκριμένη απάτη πολλών εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου με τη λογική του «αν με πιάσουν τα αποδίδω και γλιτώνω» να τελέσει την πράξη του και αν ατυχήσει και γίνει αντιληπτός να υποστεί ποινή η οποία μπορεί όπως υπόθηκε να είναι κατά κανόνα μετατρέψιμη στην περίπτωση παραδείγματος χάρη κοινής κακουργηματικής απιστίας κατά του δημοσίου κλπ. Αυτά σας λέει. Το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ ή σας λέει ότι κύριοι πάτε κάποιους να γλιτώσετε. Και αν δεν θέλετε να είμαστε καχύποπτοι, γιατί εγώ είμαι πάρα πολύ καχύποπτος, γιατί υπάρχει μια πολύ βαριά σκοτεινή υπόθεση στην οποία έχουν εμπλακεί ως υπερασπιστές, ως δικηγόροι, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρώην κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και είναι υπουργός υγείας πριν,
ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου κύριος Μπαλτάκος μετά την υπουργοποίηση του κυρίου Βορύδη, και εννοώ την απάτη της Energa και της Ελλάς Power, η οποία έχει στοιχήσει 250 εκατομμύρια στο ελληνικό δημόσιο. Έχει στοιχήσει 250 εκατομμύρια. Και μάλιστα υπάρχει και καταγγελία του δικηγόρου του δημοσίου, ο οποίος πυροβολήθηκε και το οποίο το καταγγείλαμε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, αλλά η πλειοψηφία δεν απεδέχθη να έρθουν να καταθέσουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι στην υπόθεση, ότι και κατονομάζει ποιος είναι ηθικός αυτουργός, γιατί λέει ότι απειλήθηκε μπροστά στον κύριο Μπαλτάκο. Αν λοιπόν, κύριε Υπουργέ, δεν θέλετε να είμαι καχύποπτος πάρα πολύ, θέλω να μας πείτε, και το καταθέτω επισήμως και ζητάμε επισήμως, να δικαιολογήσετε ποια είναι η ανάγκη να έρθει αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία. Πρώτο ερώτημα. Ποιες είναι οι εκκρεμείς υποθέσεις. Πρώτον, πόσοι και ποιοι είναι αυτοί που έχουν καταχραστεί μέχρι 250.000 ευρώ, οι μικροί. Δεύτερον, ποιοι είναι αυτοί που έχουν καταχραστεί από 250.000 και πάνω. Ποιοι και πόσοι. Να μας πείτε ποιοι και πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν καταχραστεί, ποιοι εκκρεμούν, τι υποθέσεις εκκρεμούν, διότι πρέπει να μας πείσετε ότι αυτό το κάνετε για το καλό του ελληνικού λαού και όχι για το καλό κάποιων οι οποίοι μπορεί να είναι πολιτικοί σας φίλοι. Αυτό δεν το λέω μόνο εγώ. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε μισό λεπτό. Ο Γενικός Γραμματέας κατά πολέμησης διαφθοράς, ο κύριος Ράκητζης, σας είπε στην Επιτροπή πάλι ότι, γιατί λέτε για νομοθετικές πρωτοβουλίες, δεν μπορείτε, ότι συχνά γίνονται νομοθετικές πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη διαφθορά. Παραδείγματος χάρη, απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΤΑΙΠΕΔ του κυρίου Προβόπουλου, πρώην διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, τη μεγάλη ιστορία που το ΤΑΦΣΙΝ 3 έγινε ΤΑΦΣΙΝ 10, κύριε Προβόπλος, κύριε Παπανδρέου και κύριε Παπακοσταντίνου, η Αγία Τριάδα, πόσα από τα οποία έχασε ο ελληνικός λαός δις και μπήκε στα μνημόνια. Αυτά σας έχει πει, άρα κάντε μια νομοθετική πρωτοβουλία που να σώσει μια ανθρώπινη ζωή, γιατί κάνετε νομοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες, όπως όχι το λέω εγώ, τα λέει ο κύριος Ράκητζης, αλλά και οι υπόλοιποι εισαγγελείς που έχουν πει για την καταπολέμηση διαφθοράς, οι οποίοι λένε ενισχύεται τη διαφθορά. Και πέστε μας ποιες είναι αυτές οι εκκρεμείς υποθέσεις, ποιους αφορούν, πόσα χρήματα αφορούν, τι προσδοκάτε, γιατί φέρνετε το άρθρο 2, 6 και 8 και 9. Ευχαριστούμε. Ολοκληρώσατε από τον συνάδελφο κ. Βούτσης, έχει το λόγο. Ο κόδωνας χτυπάει μόνος του, όταν έρθει η ώρα του χτυπάει μόνος του. Για να τελειώνει ο